Στα πλαίσια της συνάντησης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αβγενάκης, συζήτησε με τον Δήμαρχο Ξάνθης θέματα που αφορούν στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, με κυρίαρχο αυτό του κολυμβητηρίου στο γήπεδο της Ασπίδας, με προδιαγραφές για άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης και έτοιμα για την διαμόρφωση κλειστού χώρου για τους αθλητές που ασχολούνται με τον στίβο. Πράγματι πήγαμε με τον συνάδελφο τον κύριο Αντίμορφο, τον κύριο Φανουράκη, για να δούμε δύο σκέλη συνεργασίας. Το πρώτο σκέλος είναι, είχαμε υποσχεθεί στον κόσμο ότι θα κάνουμε σύντομα το δεύτερο κολυμβητήριο στο γήπεδο της Ασπίδος, που θα έχει και προδιαγραφές ειδικά για παιδιά με αμαία. Αυτό δεν αλλάζει, απλούστατα πήγαμε να θέσουμε ένα θέμα μιας διαδικασίας που προκύπτει την έγκριση χορθέτησης του χώρου, για να μπορέσουμε σύντομα να δημοπρατήσουμε το κολυμβητήριο για να έχουμε συνέπεια στον κόσμο στο χρόνο. Διότι είναι ντροπή να μην έχουμε κανένα κολυμβητήριο τόσα χρόνια. Τουλάχιστον το καινούργιο κολυμβητήριο να το κάνουμε όσο σύντομα πιο γρήγορα γίνεται, και με τις προδιαγραφές οι οποίες πράγματι είναι πιο σύγχρονες, νομίζουμε ότι θα πετύχουμε δύο στόχους. Την εξυπηρέτηση της κοινωνίας μας στο σκέλος αυτό, αλλά και δεύτερον θα κατεβάσουμε, αξιοποιώντας την εξέλιξη τεχνολογίας, και τα κόστη τα λειτουργικά του κολυμβητήριου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που αυτά δεν θα μετακυλίονται σε υψηλό επίπεδο στους συνδημότες μας. Και το δεύτερο σκέλος ήταν ότι ζητήσαμε μετά από αίτημα του συλλόγου του Στίβου στην σύσκεψη που είχαμε στην Οργανική Επιτροπή, ότι θέλουμε να έχουμε ένα χώρο για Στίβο 80 μέτρα επί 15 κλειστό, που ταλαιπωρούνται εδώ και χρόνια τα παιδιά μας που ασχολούνται με το Στίβο. Πράγματι ζητήσαμε από τον κύριο Αβγενάκη αν μπορούμε να τύχουμε τις χρηματοδότησης σε αυτή τη δράση. Μας είπε βεβαίως, αρκεί να ετοιμάσουμε μελέτη, να τη στείλουμε και να μπορέσουμε και σε αυτό το σκέλος να είμαστε συνεπείς στην παιδεία. Αυτά τα δύο πράγματα ζητήσαμε. Παράλληλα, συναντήθηκαν με πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας κυρίου Βρούτση, με αφορμή τη Διεθνή ημέρα εξάλληψης της φτώχειας, οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Εσωτερικών, μαζί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διοργανώτρια αρχή της συνάντησης ήταν το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, και συζητήθηκαν όλες οι δράσεις του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2014-2020, με κυρίαρχη αυτή του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής ηλικής συνδρομής, με ωφελούμενους πάνω από 550.000 συμπολίτες μας που ζουν στο όριο της φτώχειας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι δράσεις του προγράμματος από το 2014 μέχρι και σήμερα, η πορεία απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων, αλλά και οι περιοχές που υλοποίησαν σε ικανοποιητικό βαθμό μέσω κοινωνικών συμπράξεων τα χρήματα του ΤΕΒΑ. Και το τρίτο σκέλος ήμασταν στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ, που πραγματικά έγινε μια πλήρη ενημέρωση, και στις καινούργιες δράσεις που τυχάνει να μας εγκρίνει το ΤΕΒΑ, θα τις δραστηριοποιήσουμε όλες, έτσι ώστε να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα στην κοινωνία μας, σε αυτό το πρόγραμμα που στη μεταβατική πεδίο που λειτουργεί είναι όσο μπορεί να υποβοηθά την κοινωνία μας να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο, όχι μόνο εδώ βέβαια, και σε όλους τους νομούς που αναπτύσσεται αυτή η κοινωνική δράση. Όσον αφορά στο δημοτικό κολυμβητήριο που παραμένει κλειστό από το 2015, ο κύριος Τσέπελης υποστήριξε ότι βρίσκεται στη δεύτερη φάση της ολοκλήρωσης της μελέτης και δεσμεύτηκε ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό για να λειτουργήσει με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Το παλιό κολυμβητήριο θα μπούμε στην δεύτερη φάση της μελέτης τώρα να ολοκληρωθεί, για να βάλουμε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Θα σας πω, κύριε Κανάτα, κάτι με ειλικρίνεια. Θα πω και στον κόσμο βέβαια και μόνο εσάς, δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθούμε να καθυστερήσουμε ένα μήνα ή λιγότερο ή περισσότερο από το χρόνο που χρειάζεται, αρκεί το κολυμβητήριο να σηματοδοτήσει ένα εξυγχρονισμό και βελτίωση, για αξιοποιώντας βέβαια πάντα την εξέλιξη της τεχνολογίας για τα επόμενα 30 χρόνια. Το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, και θα διαθέσουμε ό,τι χρήματα χρειαστεί, αρκεί ο κόσμος να δει αυτό το κολυμβητήριο όσο πιο σύγχρονο μπορεί να γίνει.